Τα στάδια της ευχής. Έχω διαβάσει γέροντα μερικά βιβλία και σχετικά άρθρα γύρω από τη χαριτωμένη. Τη χαριτωμένη αυτή εργασία, την εργασία της νοεράς ησυχίας, της ακαταπαύστου επικλήσεως του ονόματος του Ιησού, αλλά θα ήθελα, αφού μου παρουσιάσατε την αξία της, να μου πείτε μερικές σκέψεις από την προσωπική σας πείρα και τη γνώση των πατέρων γύρω από αυτή. Δεν θέλω απλώς από περιέργεια να μάθω, αλλά από διάθεση να ζήσω όσο μπορώ αυτή την ευλογημένη κατάσταση. Μη μου αρνηθείτε αυτή την επιθυμία. Τα στάδια της ευχής. Κάτι ανέφερα προηγουμένως, λέγει ο γέροντας. Κυρίως η νοερά προσευχή θέλει αποταγή του κόσμου, υποταγή στο γέροντα. Απόφαση να παραμείνει ο μοναχός στην ξενιτεία και να τηρήσει για μεγάλα χρονικά διαστήματα τις εντολές του Χριστού. Στην αρχή η προσευχή μας συγκεντρώνεται στην εφαρμογή των εντολών του Χριστού και καταγίνεται με τα ασκητικά κατορθώματα της εγκρατείας και της υπακοής. Ξέρουμε δε από τη διδασκαλία των Αγίων Πατέρων μας ότι οι αρετές δεν εννοούν τελείως τον άνθρωπο με τον Θεό, αλλά δημιουργούν το κατάλληλο έδαφος για να έλθει η προσευχή που ενώνει τον άνθρωπο με τον Τριαδικό Θεό. Οι αρετές είναι προϋπόθεση της πολλής χάριτος. Προσφέρουν όμως και αυτές χάρη. Όταν επομένως ο γέροντας που έχει πείρα της ευχής διαπιστώσει την εκοπή του ιδίου θελήματος από τον υποτακτικό του και την κάθαρσή του από τα χοντρά πάθη, μόνο τότε αποφασίζει να το μοιήσει στην προσευχή του Ιησού. Αλλά και τότε δεν του λέγει τα πάντα, αλλά μόνο όσα μπορεί να ανδέξει και να την πραγματοποιήσει. Τον οδηγεί σιγά σιγά, γιατί υπάρχει ενδεχόμενο να απογοητευθεί ή να πλανηθεί. Ποια είναι αυτά τα στάδια, ποια είναι τα μυστικά σκαλοπάτια που οδηγούν στην τέλεια ένωση με τον Χριστό και την απόλαυση της Θεοποιού Χάριτος? Βασικός σκοπός της ευχής, λέει ο γέροντας, είναι να ενοποιήσει τον κατακερματιστέντα όλων άνθρωπο. Συγχωρέστε με μία διακοπή. Τι θα πει ενοποίηση του όλου ανθρώπου? Ο άνθρωπος κατά τη γραφική διατύπωση είναι πλασμένος κατ' εικόνα Θεού. Ο Θεός είναι τριαδικός, δηλαδή είναι μία ουσία με τρεις υποστάσεις, Πατήρ, Υιός και Άγιον Πνεύμα. Το ίδιο συμβαίνει και με την ψυχή, εφόσον, όπως είπαμε, είναι κατ' εικόνα Θεού. Είναι εντάξει, αλλά και πολυδύναμη. Έχει τρεις δυνάμεις, νου, επιθυμία και θέληση. Και οι τρεις πρέπει να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να στρέφονται προς τον Θεό. Κατά τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή, η φυσική εξέλιξη των τριών δυνάμεων είναι του μεν νου να έχει γνώση του Θεού, της δε επιθυμίας να επιθυμεί και να αγαπά μόνο το Θεό και της θελήσεως να πράττει το θέλημα του Κυρίου. Εδώ είχε εφαρμογή η εντολή. Αγαπείς Κύριο το Θεό σου εξ όλης καρδίας σου και εξ όλης της διανοίας σου και εξ όλης της ισχύος σου. Όταν ο νους παραμένει στο Θεό, εγείρει την επιθυμία να τον αγαπά και το θυμό να μάχεται εναντίον των πονηρών πνευμάτων, να επιδιώκει την κάθαρση. Υπάρχει λοιπόν ενότητα, γιατί υπάρχει η φορά προς τον Θεό. Λοιπόν, η αμαρτία διασπά αυτή την ενότητα των τριών δυνάμεων της ψυχής. Ο νους έρχεται σε άγνοια του Θεού, η επιθυμία αγαπά πλέον τα κτίσματα και όχι τον Δημιουργό και η βούληση υφίσταται την τυραννία των παθών. Ωραία περιγράφει αυτή την κατάσταση ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Πρώτον, απομακρύνεται ο νους και στρέφεται προς τα κτίσματα. Ίνικα δε αν της πάθες η θύραν ανοίξομεν, ευτή σκορπίζεται πλανόμενος πάσαν ώρα περί τα σαρκικά τεκεγίνα, περί τας πολυμόρφους ειδονάς και τους επιτάφτη αυτάς εμπαθείς λογισμούς. Δεύτερον, ο αποστάς από το Θεό νους παρασύρει την επιθυμία μακριά από το Θεό και τις εντολές του.
Τούτου δε αφηνιάσαντος κακήν σκορπίζεται εις πορνείαν και αφροσύνη. Τας παρεκατέραν μέρας κακίας μεριζωμένη. Του δε του μαλακισθέντος ή προστινόντος αγάπην της ψυχής, δύναμης εκπίπτη του όντος ορεκτού και προς τα σπικίλας ορέξης της ειδηπαθίας, διασπωμένη σκορπίζεται εντεύθεν προς επιθυμία βρωμάτων, ούκ αναγκαίων εκείθεν προς επιθυμία σωμάτων, ούκ ευσκημόνων, ετέρωθεν προς επιθυμίαν ούκ ευχρήστων χρημάτων, άλλοθεν προς επιθυμίαν της κενής και αδίκου αδόξου δόξης μεθελκωμένη. Τρίτον, η θέληση υποδουλώνεται στα πάθη και τυραννείται, δηλαδή αποθηριούται, άνθρωπος γίνεται ού μόνο της κτίνεση της ανοήτης ομοιωθής, αλλά και της ερπετής και ιοβόλης των ζώων σκορπίης, όφης γέννημα εχιδνών, γεγονός ο ενιής Θεού τεταγμένος. Φεύγουν λοιπόν οι τρεις δυνάμεις μακριά από το Θεό, αλλά χάνουν και τη μεταξύ τους ενότητα. Έτσι λοιπόν παρατηρείται η επιθυμία να θέλει την επιστροφή στο Θεό, αλλά να μην αφήνει η βούληση. Να θέλει η επιθυμία να επιστραφεί, αλλά να μην θέλει ο νους με την απιστία και την αθεία να αγαπήσει τον Θεό. Αυτό το επιδιώκουμε και τελικά το επιτυγχάνουμε με την ευχή. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με τον αμαρτωλό. Η επιστροφή αρχίζει με τη συγκέντρωση του νου. Επιδίωξη είναι να αποσπαστεί από τα γύρω αντικείμενα και να επανέλθει στον εαυτό του και εν συνεχεία να επαναφέρει την επιθυμία. Νομίζω πολύ παραστατικά μου το παρουσιάσατε και το έχω καταλάβει. Όχι εγώ παιδί μου, αλλά οι πατέρες τα παρουσιάζουν, λέγει ο γέροντας. Μετά τη διακοπή και την επεξήγηση πέστε μου, σας παρακαλώ, αναλυτικά τα στάδια της ευχής και πώς προχωρεί. Κυρίως διακρίνονται 5 στάδια. Πρώτον, εκφώνηση της ευχής του Ιησού με το στόμα. Επαναλαμβάνουμε την ευχή με τα χείλη μας, ενώ συγχρόνως επιδιώκουμε να συγκεντρώνουμε την προσοχή μας στις λέξεις της ευχής. Δεύτερον, περιλαμβάνει έπειτα την ευχή ο νους και τη λέγει νοερά, εξού και νοερά προσευχή. Όλη η προσευχή μας βρίσκεται και πάλι στις λέξεις, αλλά είναι συγκεντρωμένη στο νου. Όταν κουράζεται ο νους, τότε αρχίζουμε και πάλι να ψελίζουμε την ευχή με τα χείλη. Βέβαια, αυτός ο τρόπος ή η χρησιμοποίηση του κομποσκηνιού είναι το νηπιαγωγείο της ευχής. Από εκεί πρέπει να αρχίσει κανείς, όπως και όταν έρχεται το τελειότερο καταργείται διακριτικά το ατελέστερο. Μετά την ξεκούραση του νου, αρχίζοντας πάλι εκεί, να συγκεντρώνουμε την προσοχή μας, συμβουλεύει Όσιος Νείλος. Αΐ μνημονεύειν του Θεού και ουρανός η διάνοιά σου, και ουρανός η διάνοιά σου γίνεται. Τρίτον, η ευχή κατεβαίνει έπειτα στην καρδιά. Νους και καρδιά ενώνονται και συνδυάζονται. Η προσοχή τώρα βρίσκεται στην καρδιά και πάλι βυθίζεται στις λέξεις της ευχής, κυρίως το όνομα του Ιησού που είναι βυθός αθεώρητος. Τέταρτον, η προσευχή πλέον γίνεται αυτενεργούσα. Γίνεται ενώ ο ασκητής εργάζεται ή τρώγει ή συνομιλεί ή βρίσκεται στο ναό ή ακόμη όταν κοιμάται. Εγώ καθεύδω και η καρδία μου αγρυπνεί, λέγεται στην Αγία Γραφή. Πέμπτον, έπειτα αισθάνεται κανείς μέσα στην ψυχή του μία θεία απαλή φλόγα να τον πυρπολεί και να τον χαροποιεί. Κατοικεί στην καρδιά η χάρη του Χριστού, ενική Αγία Τριάς, και τούτο εστί Θεού ενίκησης το δια της μνήμης του ενιδρυμένου έχει τον εαυτό των Θεών.
Και πάλι το λέμε, δια της μνήμης του Θεού ενιδρυμένων έχει εν εαυτό των Θεών. Ούτως γεννόμεθα ναός Θεού όταν μη φροντίσε γήινες το συνεχές της μνήμης διακόπτεται μη δε της απροσδοκή της πάθεσιν ο νους εκταράτεται αλλά του ταύτα πάντα αποφυγών ο φιλόθεος επί Θεών αναχωρεί εξελάβνων τα προσκολόμενα αυτών εις ακρασίαν πάθη και της προς αρετήν άγουσιν επί τη δεύμασιν ενδιετρίβει. Μέγας Βασίλειος. Αισθάνεται λοιπόν μέσα του την Θεία Παρουσία και η χάρη σε αυτή περνά και στο σώμα που νεκρώνεται κατά κόσμο και σταυρώνεται. Και αυτό είναι το ακρότατο στάδιο που μερικές φορές συνδέεται με τη θεωρία του ακτίστου φωτός. Αυτή σχεδόν είναι η πορεία της εξελίξεως της ευχής. Κάθε στάδιο έχει και ανάλογη χάρη. Γέροντα, επίτρεψέ μου μερικές ερωτήσεις που μου δημιουργούθηκαν την ώρα που λέγατε τα στάδια της ευχής. Όταν λέτε καρδιά, τι εννοείτε? Καρδιά, κατά την πατερική διδασκαλία, είναι το κέντρο του πνευματικού κόσμου. Μεταξύ των πολλών πατερικών γνωμών πάνω στο θέμα αυτό θα σου αναφέρω μια χαρακτηριστική γνώμη του Αγίου Επιφανίου, Επισκόπου Κωνσταντίας της Κύπρου. Διό ούχρι πάντως ορίζειν ή δισχυρίζεστε, εν ποιο μέρη το κατοικό να πληρούτε, αλλά ομολογήν μεν το κατοικό να είναι εν το ανθρώπο, ή να μη την χάριν του Θεού αθετήσομεν και απιστήσομεν το Θεό. Όσα μεν γαρ λέγει ο Θεός, ταύτα αληθή τη χάνει ή και εξέφυγε την ημών έννοιαν εν λόγης ο λόγος. Όπως όταν μία ακτίνα πέφτει πάνω σε ένα πρίσμα διαθλάται και φαίνεται από όλες τις πλευρές, έτσι και η ψυχή εκφράζεται από όλη την ανθρώπινη έκφραση. Η απόλυτη ανθρώπινη ύπαρξη. Κατά τη διάρκεια όμως της ευχής, Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με τον αμαρτωλό, στηρίζουμε την προσοχή μας στο σαρκικό όργανο στην καρδιά για να την αποσπάσουμε από τα έξω και την επαναφέρουμε εντός μας στη βαθιά καρδιά. Με την επιστροφή αυτή ο νους, η μία δύναμη της ψυχής επιστρέφει στην οικία του και εκεί ενώνεται με τις άλλες δυνάμεις. Μία δεύτερη ερώτηση. Αυτή την πορεία που με περιγράψατε ακολουθούν όλοι αυτοί που θέλγονται από την απόλαυση του Θεού? Οι περισσότεροι ναι. Υπάρχουν όμως και μερικοί που από την αρχή ακόμη επιδιώκουν να ενώσουν το νου με την καρδιά και αυτό το επιχειρούν με την εισπνοή και την εκπνοή. Εισπνέουν στις λέξεις Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, και εκπνέουν στις λέξεις ελέησόν με τον αμαρτωλό. Παρακολουθούν ακόμη και τον αέρα καθώς εισέρχεται από τη μύτη μέχρι την καρδιά και εκεί παραμένουν λίγο. Αυτό βέβαια για να προσιλωθεί ο νους. Επίσης οι πατέρες μας έχουν παραδώσει και άλλη μέθοδο. Εισπνέουμε λέγοντας ολόκληρη την ευχή και εκπνέουμε λέγοντας πάλι ολόκληρη την ευχή. Αυτή η μέθοδος θέλει όμως μία πρόοδο. Αλλά ο τρόπος με την αναπνοή μπορεί να δημιουργήσει και πολλές δυσκολίες, πολλά προβλήματα, γι' αυτό και χωρίς παρακολούθηση από το γέροντα να αποφεύγεται. Μπορεί όμως να χρησιμοποιηθεί απλώς και μόνο για να προσιλώσουμε το νου στις λέξεις. Να μην διασπάτε. Επαναλαμβάνω, αυτό θέλει ιδιαίτερη ευλογία του γέροντος, του διακριτικού. Είπατε προηγουμένως, γέροντα, ότι σκοπός της ευχής είναι να επαναφέρει το νου στην καρδιά, δηλαδή την ενέργεια στην ουσία. Αυτό μπορούμε να το ζήσουμε ιδιαίτερα στο τρίτο στάδιο αυτής της ιεράς πορείας. Όταν όμως περιγράφατε το πέμπτο στάδιο, αναφέρατε ένα χωρίο του Μεγάλου Βασιλείου. Ταύτα πάντα αποφυγών ο φιλόθεος επί των Θεών αναχωρεί. Πώς έρχεται στην καρδιά ο νους και αναχωρεί στον Θεό? Μήπως είναι αντίφαση? Όχι,
απάντησε ο Άγιος Ερημίτης. Όπως διδάσκουν οι Άγιοι και Θεοφόροι Πατέρες, υπάρχουν διάφορα στάδια προσευχομένων. Είναι οι αρχάριοι και οι προεδευμένοι. Ή όπως λέγονται καλύτερα στην πατερική διδασκαλία, οι πρακτικοί και οι θεωρητικοί. Στους πρακτικούς λοιπόν η προσευχή γεννιέται από τον φόβο του Θεού και την αγαθή ελπίδα, ενώ στους θεωρητικούς εξίου έρωτος και ακροτά της καθάρσεως. Γνώρισμα του μεν πρώτου βαθμού, δηλαδή των πρακτικών, είναι η συγκέντρωση του νου στην καρδιά. Οπότε ο νους προσεύχεται στο Θεό απερίσπαστα. Του δε δευτέρου βαθμού προσευχής, δηλαδή των θεωρητικών, γνώρισμα είναι η αρπαγή του νου από το θείο φως, οπότε δεν αισθάνεται τίποτε από τον κόσμο, ούτε και τον εαυτό του. Αυτή είναι η έκσταση του νου και σε αυτή την έκσταση λέμε πως αναχωρεί ο νους προς τον Θεό. Η θεία έκσταση, την θεία έκσταση την περιγράφουν οι θεοφόροι πατέρες που έζωσαν αυτές τις ευλογημένες καταστάσεις. Έκστασης είναι το αρπαγίνε το νουν υπό του θείου και απείρου φωτός και μήτε αυτού μήτε την ως άλλου των όντων το σύνολον επαισθάνεστε ή μη μόνον του δια της αγάπης εν αυτό την διάφτην έλαμψη ενεργούντος. Άγιος Μάξιμος ομολογητής. Επιτρέψτε μου ακόμη να κάνω και άλλη μία ερώτηση. Δεν μπόρεσα να καταλάβω το χωρίο που αναφέρατε. Εγώ καθεύδω και η καρδία μου αγρυπνεί. Κάνετε αγάπη για μένα. Εξηγήστε μου το χωρίο αυτό. Πώς είναι δυνατόν να κοιμάται κανείς και η καρδία του να εξακολουθεί να προσεύχεται στο Θεό? Το χωρίο αυτό είναι γραμμένο στο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης που λέγεται «Άσμα ασμάτων». Δεν είναι δε δύσκολο να το εξηγήσει κανείς. Κάπου ο προφήτης Δαβίδης γράφει πως η καρδία του ανθρώπου είναι βαθία. Όλα τα γεγονότα, όλες οι εντυπώσεις της ημέρας και οι ασχολίες του νου περνούν στο βάθος της καρδιάς, στο υποσυνείδητο, όπως λέμε σήμερα. Συνήθως λοιπόν με ό,τι ασχολείται την ημέρα ο άνθρωπος, με αυτά ασχολείται η καρδιά το βράδυ, όταν ησυχάζει ο νους και οι ανθρώπινες δυνάμεις αναπαύονται, και αυτό φαίνεται καθαρά από τα όνειρα που βλέπουμε. Ο Μέγας Βασίλειος λέγει ότι ως γάρ το πολύ καθύπνουν φαντάσματα της καθημερινής ενίας εστίν απηχήματα, δηλαδή ως επιτοπλίστων οι φανταστικές παραστάσεις του ύπνου, τα όνειρα δηλαδή, είναι απηχής της καθημερινής σκέψεως. Οι πονηρές ασχολίες και οι πονηρές σκέψεις της ημέρας δημιουργούν πονηρά όνειρα. Το ίδιο συμβαίνει και με τα αγαθά έργα. Ο ασκητής και γενικά ο άνθρωπος του Θεού όλη την ημέρα σκέπτεται με την ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον με τον αμαρτωλό», σκέπτεται τον Θεό. Η μνήμη του Θεού με την επανάληψη της ευχής είναι το εντρίφημά του, καθώς επίσης και όλα τα άλλα τα έργα του, είτε τρώγει, είτε πίνει, είτε τα κάνει για τη δόξα του Θεού, σύμφωνα με τον Αποστολικό Λόγο. Άρα είναι φυσικό και τις λίγες ώρες της νυχτερινής αναπαύσεως η καρδιά μου να σκέπτεται και να προσεύχεται στον Θεό. Αγρυπνεί.